Ταλαιπωρία, γκρίνια και εκνευρισμό προκάλεσε σε 150 επιβάτες η καθυστέρηση μίας ώρας του δρομολογίου Αλεξανδρούπολη Αμοθράκη που εκτελείται από το πλοίο Αδαμάντιος Κοραής της εταιρείας Ζαντεφέρης. Σύμφωνα με το evrosnews.gr η καθυστέρηση δημιουργήθηκε από την κολλησιεργία στον Κισέ στα εκδοτήρια εισιτήριων τη εταιρεία, όταν 100 και πλέον επιβάτε δεν μπορούσαν να παραλάβουν τα εισιτήριά του για να επιβιβαστούν στο πλοίο, για τα οποία είτε είχαν κάνει κράτηση διαδικτυακά, είτε θέλαν να τα προμηθευτούν εκείνη τη στιγμή. Φυσικά η ταλαιπωρία αφορούσε και τα άτομα που ήδη είχαν επιβιβαστεί στο πλοίο, αφού είχαν καταφέρει να προμηθευτούν τα εισιτήριά του έγκαιρα, αλλά το πλοίο δεν έλεγε να αναχωρήσει. Τελικά το Αδαμάντιος κοραΐς ξεκίνησε το δρομολόγιο του στι 11 το πρωί αντί στι 10. Πάντω εύλογα είναι τα ερωτήματα των επιβατών για την έλλειψη προσωπικού της εταιρείας στα εκδοτήρια, ειδικά το μήνα Αύγουστο με την καλοκαιρινή περίοδο να είναι στο Ζενίτ, αλλά και με τις τιμές των εισιτηρίων να μην ανταποκρίνονται στις παροχές της εταιρείας.